Εκτεταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, ενώ προωθήθηκαν προς την πλατεία Εξαρχείων. Την ίδια ώρα, μια πολύ μεγάλη ομάδα από άνδρες της ομάδας Δίας και της ομάδας Δέλτα, εποχούμενοι, προσπάθησαν να κυνηγήσουν και να κινητοποιήσουν τα άτομα αυτά που ανέβηκαν προς το λόφο του Στρέφη. Όμως, αυτό που έχουμε μάθει, έχουν γίνει τουλάχιστον 45 με 50 προσαγωγές, οι 30 ήταν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της πορείας και 20 τώρα. Ενώ αυτή την ώρα πάλι ομάδες αυτές προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν. Δημήτρη, παρακαλώ. Να ξαναπάω στα Εξάρχεια που ακούμε τώρα καλύτερα τον Μιχάλη Τεζάρη για να δούμε πού βρισκόμαστε. Μιχάλη. Στην οδό Στουρνάρη, όπως μπορείτε να δείτε, κάποια άτομα επιχειρούν να βγουν από πολυκατοικία, αλλά δεν τους αφήνουν οι αστυνομικοί. Άγνωστο γιατί είναι δύο νεαρά άτομα τα οποία. Τι είναι, συμμετείχαν στα επεισόδια αυτά τα δύο άτομα, βλέπουμε ζωντανά τώρα. Τα άτομα αυτά ήταν στην πολυκατοικία και επιχείρησαν να βγουν. Όπως βλέπετε εδώ, τους απαγόρευσαν ακόμη και την έξοδο. Λοιπόν, βλέπετε εικόνα από την πλατεία Εξαρχείων. Είναι σπάνιες εικόνες που συναντάμε, που βλέπουμε και μεταδίδονται όπως είναι αυτή που έχουμε εδώ αυτή την ώρα. Με ισχυρότερες αστυνομικές δυνάμεις να έχουν περικυκλώσει την πλατεία, να έχουν προχωρήσει σε σειρά προσαγωγών ατόμων τα οποία θεωρήθηκαν ύποπτα ότι συμμετείχαν στα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα αλλά και πριν από λίγα λεπτά. Όπως είδαμε σε ζήτατε σε ζωντανή σύνδεση, εδώ υπάρχει ένταση μεταξύ των νεαρών. Έχει τώρα αποκλειστεί η πλατεία και από την πάνω μεριά αλλά και από την κάτω προς το Πολυτεχνείο και προς το λόφο του Στρέφη. Με μια ομάδα μικρή νεαρών να βρίσκεται στο μέσον. Αστυνομικοί σκουμπώνονται αυτή την ώρα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, με τη βοήθεια του Σωτήρη του Γαζιώτη. Και πριν από λίγη ώρα να επισημάνουμε πως δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια, αλλά και τα άτομα που είναι εδώ καταγγέλουν πως δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από αστυνομικούς, αφού είχε τελειώσει η πορεία του Πολυτεχνείου και ένα μπλοκ αντιεξουσιαστών ήρθε εδώ στην πλατεία Εξαρχείων και όπως υποστηρίζουν, δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από αστυνομικούς οι οποίοι περικύκλωσαν την πλατεία, έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και τα επεισόδια γενικεύτηκαν για ένα σημείο. Αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η κόντρα μεταξύ αστυνομικών και νεαρών. Αρκετές οι προσαγωγές, χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν σε αυτή την πορεία, αλλά όπως ως συνήθως γίνεται, αυτή η πορεία μαυρώνεται από λίγους, όπως γίνεται και